ετοιμάζεται ένα χειροκρότημα στους συνταξιούχους που έρχονται να υπερασπίσουν μαζί μας το κοινωνικό χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. Το νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο δεν θα περάσει. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα πρώτον διότι το ζήτημα του ασφαλιστικού το οποίο ετοιμάζεται να φτάσει στη Βουλή τις επόμενες μέρες αφορά και τους συνταξιούχους αλλά και τους εργαζόμενους και γενικότερα όλους τους ασφαλισμένους στην Ελλάδα. Εντάσσεται η σημερινή μας συγκέντρωση των συνταξιούχων στα πλαίσια αυτών των αγωνιστικών κινητοποιήσεων, όπως και εχθές όσοι συμμετείχατε στις αρκετές τέτοιες συγκεντρώσεις που έγιναν, όχι μόνο στην Αττική αλλά και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, θα συνεχιστούν και βέβαια θα κορυφωθούν στις 18 του Φλεβάρι, μέρα όπου έχει προκηρυχθεί από αρκετές ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα ως απεργιακή μέρα ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο. Εδώ θέλουμε να καταγγείλουμε τη διοίκηση της ΓΕΣΕΕ, η οποία παρότι έχει συμφωνήσει σε όλα με την κυβέρνηση και με όλες τις κυβερνήσεις και με τους εργοδότες και με το ΣΕΒ για όλα τα ζητήματα που είναι ενάντια στους εργαζόμενους, δεν μπορεί τώρα να συμμετέχει στους αγώνες διότι λέει δεν θέλει να συνταχθεί πίσω από κόμματα και από παρατάξεις. Γι' αυτό θα προσπαθήσει με το διάλογο όπως έχει συνηθίσει όλα τα χρόνια να πορευτεί για να λύσει τα προβλήματα. Αυτή είναι η ηγεσία σήμερα της ΓΕΣΕΕ, αυτή η μαφία όπως την αποκαλούν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στο συνδικαλιστικό κίνημα γενικότερα. Έξω οι εργατοπατέρες από τα συνδικάτα! Έξω οι εργατοπατέρες από τα συνδικάτα! Εμείς λοιπόν εδώ σήμερα βρισκόμαστε, όχι απλώς για να συμπαρασταθούμε, αλλά να αγωνιστούμε μαζί να μην περάσει αυτό το έκτρωμα του κατρούγκαλου βρούτσι όπως το έχουμε αποκαλέσει. Τέτοιο είναι το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί και πιστεύουμε ότι όσοι μεγαλύτεροι είναι η συμμετοχή των εργαζομένων και των συνταξιούχων στις γενικότερες αυτές κινητοποιήσεις, ανεξάρτητα αν θα ψηφιστεί από αυτούς τους 150-160 βουλευτές, να ξέρετε ότι δεν πρέπει να βρει υλοποίηση γενικότερα αυτό ο νόμος που θα γίνει. Και δεν θα γίνει εάν πρώτον οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στα σωματεία τους, παίρνουν μέρος στις γενικές συνελεύσεις, αλλάξουν τους συσχετισμούς στα συνδικάτα και στα εργατικά κέντρα και στις ομοσπονδίες, σε τέτοια κατεύθυνση που το λόγο να τον έχουν οι εργαζόμενοι και όχι οι εργοδότες όπως γίνεται σήμερα στη ΓΕΣΕΕ. Γι' αυτό λοιπόν βρισκόμαστε εδώ πέρα σήμερα, πάλι σας το λέω, και για συμπαράσταση, αλλά για να πορευτούμε μαζί και νομίζω ότι θα πορευτούμε και θα έχουμε θετικά αποτελέσματα, διότι αυτοί μπορεί να έχουν σχεδιάσει με τη στρατηγική τους που έχει ξεκινήσει με τον 2084 το 92 το νόμο, όπου ξυλώνεται το pullover που λέγεται ασφαλιστικό, αλλά εμείς έχουμε άλλη στρατηγική. Και με τη δική μας στρατηγική πρέπει να πορευτούμε μαζί με όλους τους εργαζόμενους, με αυτούς δηλαδή που πραγματικά αγωνίζονται και παλεύουν, ούτως ώστε αυτά τα ασφαλιστικά που έχουν περάσει αρκετά να μην υλοποιηθούν. Καλούς αγώνες και στις 18 καλή αντάμωση. Είμαστε όλοι εδώ σήμερα εργαζόμενοι και συνταξιούχοι για να στείλουμε το μήνυμα. Δεν πρόκειται να αφήσουμε να περάσει αυτό το τερατούργημα. Το νέο σχέδιο νόμου που είναι για διαβούλευση δεν το δεχόμαστε. Δεν δεχόμαστε καμία διαβούλευση. Εμείς αγωνιζόμαστε για κοινωνική ασφάλιση για όλους. Για δωρεάν υγεία, για δωρεάν φάρμακα, για δωρεάν πρόνοια. Ο νόμος τους θα φροντίσουμε εμείς να μείνει στα χαρτιά. Είμαστε απέναντι και στις πολιτικές τους και στα αφεντικά τους. Αγωνιζόμαστε λοιπόν για δωρεάν κοινωνική ασφάλιση. Θα μας βρούνε κάθε μέρα στο δρόμο. Δεν πρόκειται στη συνείδησή μας
να υιοθετήσουμε ότι μας κλέψανε, ότι έγινε γέγονε, ότι γέγονε. Από αύριο λοιπόν, συνέχεια των προηγούμενων κινητοποιήσεων, θα είμαστε απέναντι στα αφεντικά και στους διαχειριστές, στις πολιτικές ηγεσίες και στις συνδικαλιστικές. Έχουμε άλλο δρόμο, ταξικό μπροστά μας. Θα αγωνιστούμε και είναι σίγουρο ότι θα κερδίσουμε. Γεια σας, καλούς αγώνες. Σας απευθύνω κι εγώ αγωνιστικό χαιρετισμό. Βρισκόμαστε μαζί σας. Παλεύουμε για κοινά αιτήματα, για να διατηρηθεί το ταμείο. Τι αποφάσισε η κυβέρνηση? Να διαλύσει το επικουρικό ταμείο, όπως έκανε και με την εργατική εστία. Πού πήγαν τα λεφτά της εργατικής εστίας? Στις τσέπες των εργοδοτών. Το 5% που κρατούσαν από κάθε εργαζόμενον πήγαν στις τσέπες των εργοδοτών. Τι θέλει τώρα να κάνει η κυβέρνηση? Να καταργήσει την επικουρική ασφάλιση. Και το πρώτο βήμα είναι να μεταφέρει τα επικουρικά ταμεία στην ενιαία ασφάλιση. Και στη συνέχεια, μετά από ένα χρόνο, θα φέρει νέο νόμο που θα καταργεί πλήρως το Ταμείο της Επικουρικής Ασφάλισης και θα βγάλει ένα διάγγελμα που θα λέει: όποιος θέλει επικουρική ασφάλιση, ας πάει στο Κοντομινά, ας πάει στο Κουμπάρο, ας πάει στο Φίλο, ας πάει στο Μαρινάκι, ας πάει σε όποιον θέλει. Με ένας μπαρόν